Όπως ενημερωθήκαμε και από το διοικητή της πυροσβεστικής, έχουν ξεκινήσει καταγραφές και αντλήσεις από σπίτια. Θα χρειαστούν κι άλλα, αρκετά. Και αν πάρουμε κιόλας υπόψη το ότι το 90% μέχρι στιγμής που έχει ασχοληθεί η πυροσβεστική είναι σπίτια που και πέρσι είχαν πληγεί, ένα ζήτημα της άμεσης καταγραφής σχετίζεται και με τις αποζημιώσεις. Ούτε πέρσι είχε πάρει ο κόσμος αποζημιώσεις και είναι ένα ερώτημα αν και τώρα με αυτή τη μεγάλη καταστροφή θα στηριχθεί για να ξαναπατήσει στα πόδια του. Με βάση και την πείρα που έχουμε από άλλες περιοχές, αυτό το ζήτημα είναι κρίσιμο, χρειάζεται να παλευτεί, να διεκδικηθεί και αυτό θα κάνουμε. Επίσης, το ρέμα της Πίκας χρειάζεται άμεση αποκατάσταση. Το μοναδικό ρέμα που υπάρχει είναι πλέον ανύπαρκτο εδώ πέρα. Και παρουσιάζεται το εξής, η διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και των περιφερειακών αρχών, γιατί ποτέ δεν έχει γίνει στην περιοχή διευθέτηση των ρεμάτων από όταν δημιουργήθηκε ο οικισμός. Αυτό είναι το πιο βασικό πρόβλημα, που μάλιστα οξύνθηκε πολύ περισσότερο μετά τις πυρκαγιές. Δεν φτάνει που δεν είχαν γίνει μια σειρά έργα και υποδομές που θα προστατεύανε τη ζωή του κόσμου στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως και σε άλλες, αλλά και μετά την πυρκαγιά γίνανε πρόχειρα έργα, αποσπασματικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διακόψουν τη ροή των υδάτων, πολύ περισσότερα τα ύδατα να μην μπορούν να βρουν διέξοδο προς τη θάλασσα. Εδώ πέρα μιλάμε δηλαδή για μια πολιτική εγκληματική, αποτύχει δεν έχουμε θρηνήσει και εδώ πέρα θύματα, που αντί για μέτρα αναγκαία, αντιπλημμυρικά για την προστασία της ζωής και του οικισμού, επιλέγονται μόνο έργα όταν έχουν να βγάλουν κέρδη από την ίδια τη δουλειά και τη ζωή του κόσμου. Ακόμα και μεγάλα έργα που γίνανε στην περιοχή, όπως η μεγάλη Εθνική Οδός, την ώρα που γινότανε δεν προβλέφθηκαν αντίστοιχα έργα για να μπορούν τα ύδατα να φεύγουν στη θάλασσα με την αντίστοιχη διευθέτηση. Φτάνουν δηλαδή μέχρι την Εθνική και από εκεί και πέρα μέσα στον οικισμό. Δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται άμεσα να δοθεί αλληλεγγύη στους κατοίκους εδώ πέρα του οικισμού, άμεσα η καταγραφή, αποζημιώση το 100% των ζημιών, αποκατάσταση του ρέματος της Πίκας και ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όπως έχουν προκύψει. Είναι πολύ είναι τρομακτικό το ότι εχθές υπήρχε σύσκεψη, εχθές πριν εκδηλωθούν τα καταστροφικά φαινόμενα, σύσκεψη που υπήρχαν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο Αντιπεριφερειάρχης και λέγανε ότι δεν υπάρχουν μελέτες και θα δουν στα επόμενα 4 χρόνια αν θα υπάρχουν μελέτες. Αυτό δηλαδή που έπρεπε ήδη να είναι λυμένο, δεν ξέρουμε ούτε τα επόμενα χρόνια άμα θα είναι με βάση τους σχεδιασμούς και την πολιτική τους, ενώ είναι ρεαλιστικό με βάση και τις δυνατότητες που υπάρχουν, τις επιστημονικές δυνατότητες, πολύ σοβαρά τέτοια ζητήματα να είχαν ήδη αντιμετωπιστεί.